Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιο Λιβανό, επιδιώκουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να του θέσουν τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, μετά και την κακοκαιρία που πρόσθεσε ακόμα ένα στην πλάτη τους. Αυτό της μειωμένης παραγωγής γάλακτος λόγω του ψύχους. Όπως είναι γνωστό, ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει το ζώο που δεν μπορεί να παράξει λόγω παγετού. Αν όμως εκείνο είχε χάσει τη ζωή του στο χιόνι, τότε ο κτηνοτρόφος θα μπορούσε να αποζημιωθεί. Ζητάμε την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, να μπουν και άλλες ασθένειες μέσα στο προγραμματισμό του ΕΛΓΑ, διότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε την ασφάλιση των ζώων και σε μια φάση που οτιδήποτε πάθει το ζώο να μας πετάει έξω ανασφάλιστο, να μην μπορεί να μας αποζημιώσει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σημειώνει ο κύριος Παπαδάκης, οι εταιρείες δεν βοηθούν, καθώς οι τιμές των ζωοτροφών παραμένουν στα ύψη και μάλιστα από την αρχή της πανδημίας έχουν αυξηθεί δραματικά. Το μείγμα που ταΐζουν οι κριτικοί κτηνοτρόφοι κοστίζει ακριβά. Πέρυσι, να φανταστείτε το καλαμπόκι, πήγαινε 18 λεπτά, 0,18 το κιλό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0,35. Το καλαμπόκι είναι η πιο φθηνή ζωοτροφή που υπάρχει. Εμείς εδώ στην Κρήτη ταΐζουμε μείγμα. Το μείγμα προσφέρει άλλες ιδιότητες στο ζώο. Το βοηθάει να παράγει γάλα, γιατί και το καλαμπόκι δεν μπορεί να παράξει γάλα. Και αυτή τη στιγμή το σακί, το σαραντάρι, το μείγμα πάει 17,70. Αυτές όλες οι τιμές είναι μετρητές, έτσι. Δεν μιλάμε για πίστοση. Γιατί όταν πάρεις επιπίστωση, είναι παραπάνω. Ο πρόεδρος του Συλλόγου στον Μυλοπόταμο παρατηρεί ότι ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοί του δυσκολεύονται στο να μείνουν στο επάγγελμα και να κρατήσουν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα. Τώρα και ένα χρόνο που διανύουμε την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή εντατικοποιούνται τα προβλήματα, το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν ένα τέταρτο, πριν με καλέσετε, με πήρε κάποιος συνάδελφος τηλέφωνο και μου απέθυνε πού να του βρω κασάπι να σφάξει μερικά ζώα. Βλέπουμε ότι ένας κτηνοτρόφος μειώνει το κεφάλαιο για να μπορεί να ανταπεξέλθει.